Τα αρνητικά στην συντριπτική του πλειοψηφία σχόλια των δημοτών, αλλά και την κριτική από πλευρά τη αντιπολίτευση, δέχεται τα τελευταία 24 ώρα η Δημοτική Αρχή για τον πύργο του Τάτλιν, την μεταλλική κατασκευή που έχει τοποθετηθεί στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων αντί Χριστουγεννιάτικου Δέντρου. Ο πύργο του Τάκλιν, που φτιάχτηκε από φοιτητέ τη Σχολή Καλών Τεχνών, είναι μία από τι εναλλακτικέ κατασκευέ που κοσμούν τα τελευταία χρόνια, τι γιορτέ των Χριστουγέννων, την κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων, αλλά μάλλον αυτή που έχει εισπράξει τα περισσότερα αρνητικά σχόλια. Έτσι, μετά τι ποικίλε αντιδράσει στα μέσα κοινωνική δικτύωση από πλευρά των πολιτών, η εν λόγω κατασκευή φιγουράρει σήμερα και στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωση ω το χειρότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και οι παρατάξει όμω τη αντιπολίτευση επικρίνουν αρνητικά την συγκεκριμένη επιλογή τη Δημοτική Αρχή, λίγε ώρε μετά την εκδήλωση το βράδυ τη Παρασκευή για την έναρξη των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων από την κεντρική πλατεία, παρουσία μικρού αριθμού δημοτών. Η παράταξη του Άρη Μπαρτζόκα Σχολιάζοντα την μικρή προσέλευση των πολιτών, σημείωσε πω ήταν ένα μήνυμα από πλευρά των κατοίκων τη πόλη ότι δεν είχαν καμία διάθεση να θαυμάσουν αντί του παραδοσιακού χριστουγεννιάτικου δέντρου ένα άλλο έργο τέχνη ακατάλληλο για το χώρο και το χρόνο που επελέγησαν. Το δημιούργημα των φοιτητών τη Σχολή Καλών Τεχνών είναι εξαιρετικό σύμφωνα με την παράταξη του Άρη Μπαρτζό Καλά. Αλλά σαφώ δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον κλασικό χριστουγεννιάτικο διάκοσμο που περιμένουν να δουν αυτέ τι μέρε οι συμπολίτε μα. Μάλιστα, προτείνει να τοποθετηθεί μόνιμα στην περιοχή υπάρχουν και άλλα πρωτοποριακά έργα τέχνη ή σε κάποια άλλη πλατεία του μεγάλου, πλέον, δήμου. Η παράταξη Γιάννενα τώρα τονίζει πω για μία ακόμη φορά η Δημοτική Αρχή έλαβε μία απόφαση χωρί να υπολογίσει την άποψη των Δημοτών και μέσα από την ανακοίνωσή τη κάλεσε τον Δήμαρχο και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο να αναλογιστούν την απογοήτευση που προκαλεί ο διάκοσμο τη κεντρική πλατεία στον κόσμο και να επανορθώσουν, τοποθετώντα και ένα στολισμένο έλατο δίπλα στον πύργο του Τάκλιν. Και αν αυτό δεν το πράξει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, η Δημοτική Αρχή προτίθεται να το κάνει η ίδια η παράταξη για ένα, ένα τώρα όπω καταλήγει στην ανακοίνωσή τη. Σε πιο έντονο ύφο είναι η ανακοίνωση που εξέδωσε το μεσημέρι και η ανεξάρτητη δημοτική πρωτοπορία του Νίκου Γκόντα. Λέγοντα πω η επιλογή τη Δημοτική Αρχή για μια σιδηροκατασκευή που στήθηκε στην κεντρική πλατεία και βαπτίστηκε Χριστουγεννιάτικο δέντρο προκαλεί στου πολίτε μόνο θυμό και απέχθεια. Η παράταξη του Νίκου Κόντα ασκεί σκληρή κριτική στην Δημοτική Αρχή, λέγοντα πω για τρίτη χρονιά φέτο οι ίδιοι άνθρωποι, ω απαίοντε τη τέχνη, στερούν στην πόλη μα τον παραδοσιακό ορθόδοξο γιορτασμό τη μεγάλη γιορτή τη Χριστιανοστίνη, όπω είναι ο επί του Θεανθρώπου, υιοθετώντα πρακτικέ και μεθόδου που μόνο στο πνεύμα των ημερών δεν και στρέφει τα βέλη τη πιο συγκεκριμένα στον Δήμαρχο Ιωαννίνο Θωμά Μπέγκα και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Νίκο Γκόλα λέγοντας πως η συγκεκριμένη μεταλλική κατασκευή θα ήταν χρήσιμη σε μια άλλη περιοχή, ίσως για σκαλοσιά και μια άλλη χρονική στιγμή, όχι πάντως στα Χριστούγεννα και στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων. Μάλιστα η παράταξη ανεξάρτητη δημοτική πρωτοπορία. Καλεί τη Δημοτική Αρχή να δώσει πιστικέ απαντήσει στα παιδιά που ονειρεύονται τα Χριστούγεννα του Παπαδιαμάντη και όχι Χριστούγεννα του Όσου Τάντλιν, όπω αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τη, προσθέτοντα πω η Δημοτική Αρχή πρόδωσε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Σε άλλο σημείο, η παράταξη του Νίκου Γκόντα τονίζει πω ο φθηνό ισχυρισμό τη Δημοτική Αρχή περί προσέλκυση επισκεπτών εν ώψη των εορτών μόνο ω σοβαρό δεν μπορεί να εκλειφθεί και καλό θα είναι να αποφεύγεται. Μάλιστα, σχολιάζοντα την φτωχή παρουσία πολιτών κατά την τελετή παράδοση στην πόλη αυτού του ατέριαστο, όπω αναφέρει χαρακτηριστικά για την εποχή και εκδήλωση κατασκευάσματο, αποδεικνύει την καθολική αποστροφή τη επιλογή που έκανε η Δημοτική Αρχή να βάλει σε εορταστικό κλίμα την πόλη. Και η παράταξη του Νίκου Γκόντα καταλήγει λέγοντα πω η Δημοτική Αρχή έχει χρόνο, έστω και τώρα, να επαναφέρει την πόλη στα ακανονικά παραδοσιακά χρώματα, ζητώντα παράλληλα συγγνώμη για τα Χριστούγεννα ατοπήματα των τελευταίων ετών.